Τα όσα σήμερα προκύπτουν ως συμπεράσματα εκ μέρους του κύριου Πολυβίου επιβεβαιώνουν ότι το αισθητήριο του λαού είναι αλανθαστό. Το πόρισμα αποδίδει ασήκωτες προσωπικές και θεσμικές ευθύνες στον Πρόεδρο Χριστόφια. Ευθύνες που ο ίδιος από την πρώτη στιγμή θα έπρεπε να είχε αναλάβει και οι οποίες του αποδίδονται πλέον με τρόπο ξεκάθαρο και απερίφραστο. Και ας μην επιχειρήσει και πάλι το ΑΚΕΛ να απαλλάξει τον Πρόεδρο από τις ευθύνες του. Μας έλεγαν να περιμένουμε το πόρισμα. Έχουμε το πόρισμα. Και οι επιλογές που έχει μπροστά του ο Πρόεδρος είναι δύο. Είτε να παραιτηθεί και να αποχωρήσει, αναλαμβάνοντας έτσι έμπρακτα τις ευθύνες του, είτε, εάν θεωρεί όντως ότι απολαμβάνει ακόμη τις εμπιστοσύνης του λαού, όπως διατείνεται μέσα από τις σκηνοθετημένες εκδηλώσεις του ΑΚΕΛ, να προκηρύξει αμέσως πρόωρες εκλογές και να ζητήσει ψήφο εμπιστοσύνης. Σίγουρα ευθύνες σε διάφορα επίπεδα φέρουν και άλλοι, αρκετοί από τους οποίους βέβαια ήσαν προσωπικές επιλογές του Προέδρου Χριστόφια. Η κορυφαία και τελική όμως ευθύνη ανήκει στον επικεφαλής της κυβέρνησης. Η απόδοση ευθυνών γενικά και αόριστα στο σύστημα θα αποτελεί πλέον πράξη υπεκφυγής. Όσα τροτά και αν έχει το σύστημα, όσο μεγάλη και πιεστική και αν είναι η ανάγκη του εξυγχρονισμού και των αλλαγών, η κρίση σήμερα αφορά τη διακυβέρνηση του Δημήτρη Χριστόφια. Το πόρισμα Πολυβίου ήδη την χάνει προσεκτικής μελέτης στο σύνολό του. Και οφείλουμε σε αυτό το σημείο να απονείμουμε τα εύσημα στον κύριο Πολυβίου για την σύντομη, αντικειμενική και αποτελεσματική ολοκλήρωση του έργου που του είχε ανατεθεί από τον ίδιο, θέλω να θυμίσω, τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ήδη έχει καθοριστεί έκτακτη συνεδρία του Εκτελεστικού Γραφείου του Δημοκρατικού Συναγερμού για αύριο το πρωί. Ο Πρόεδρος του κόμματος, Νίκος Αναστασιάδης, θα προβεί σε δημόσια δήλωση αύριο το μεσημέρι. Και κάτι ακόμα. Το πόρισμα ευρίσκεται στα χέρια του Πρόεδρου της Δημοκρατίας από τις 8 το πρωί. Είναι σχεδόν 5 η ώρα το απόγευμα και ούτε φωνή, ούτε ακρόαση. Όταν συνέλθουν, καλό είναι να πούν κάτι.